Ποια είναι η δουλειά μέσα η νέα διοίκηση του ΑΣΤ υπό τον Στέλιο Παπά. Στόχος είναι να προχωρήσει η εκατάρρηση μέχρι το τέλος του 2019. Και επειδή είναι και ένας περιγμός για την ηλικία μου και για την κομματική μου ιδιότητα, εγώ έχω τελειώσει την καριέρα μου. Ήρθα εδώ για να κάνουμε καθάριση και να παραδώσουμε στο νέο φορέα. Γι' αυτό πρέπει να είναι συνείδηση. Γι' αυτό και η διαδικασία της εκαθάρισης θα είναι με όρους πλήρους διαφάνειας. Να μην έχει κανείς αμφιβολία γι' αυτό. Κανείς δεν θα παίξει την προσωπική του και την πολιτική του ιστορία σε όρους αδιαφάνειας. Και τις επόμενες μέρες, σας το δηλώνω τώρα, θα δημοσιοποιήσω όλη μου την περιουσία και το μισθό μου που παίρνω ως σύνταξή μου για να ξέρετε με ποια περιουσία και με τι μισθό έρχομαι και με τι μισθό θα φύγω το τέλος του 2019. Έτσι ξέρουμε εμείς να συμπεριφερόμαστε στους δημόσιους φορείς. Και είναι συμβολική, δεν έχει καμία σχέση με το έργο που θα παρέχουν οι άλλοι φίλοι και σύντροφοι και σας εξήγησε ο κύριος Υπουργός, είναι συμβολική διότι πρέπει να γίνει ένα μήνυμα προς τους εργαζόμενους οι οποίοι πράγματι είναι μεγάλο πρόβλημα το γεγονός ότι δεν έχουν πληρωθεί 2 μήνες. Στους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα υπάρχει κοινή πολιτική, ενώ ο Υπουργός δεσμεύθηκε να μην υπάρξει αύξηση του εισιτηρίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι άνεργοι θα μετακινούνται δωρεάν με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας τους όπως γίνεται στην Αθήνα. Όσον αφορά στους εργαζόμενους του ΟΑΣΤ, ο Υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι στο εξής η μισθοδοσία τους θα είναι εξασφαλισμένη, ενώ υπογράμμισε ότι η περιουσία του ΟΑΣΤ έπρεπε από το 2010 να είχε περάσει στο ελληνικό δημόσιο, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για την επέκταση, ενώ διεμήνυσε προς τους εργαζόμενους ότι θα γίνει εξορθολογισμός των μισθών. Και τα παιδιά με τα χωριστά να πάνε 750-700 ευρώ. Αυτά έχουν τελειώσει μαζί με τον παλιό ΟΑΣΤ. Οι δημοσιογράφοι ζήτησαν από τον κύριο Παπά το τηλέφωνό του και εκείνος αστειεύτηκε, κάνοντας σαφείς αναφορές στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας ότι ο διορισμός του έγινε μετά από κλήρωση. Ένα μόνο έχω, δεν μπορώ να το δώσω σε όλους. Θα το ρίξω στην λοταρία που είπανε. Γιατί και εγώ με λοταρία βγήκα. Μετά την τελετή παράδοσης παραλαβής, ο κύριος Παπάς πραγματοποίησε συνάντηση με τους διευθυντές του ΟΑΣΤ και τους εκπροσώπους των εργαζομένων.